Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι Σάββατο 27 Ιουλίου και τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Θύελα αντιδράσεων προκάλεσαν οι αποκαλύψει Κυριακάτικης Εφημερίδα, σύμφωνα με την οποία ο νέο Γενικό Γραμματέα τουρισμού Κωνσταντίνο Λούλη, χαρακτηρίζεται ημνητή τη Χούντα. Την άμεση αποπομπή του από το κυβερνητικό σχήμα, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του υπό τον τίτλο Το επιτελικό κράτο του κυρίου Μητσοτάκη χωράει ακόμα και νοσταλγού τη Χούντα. Για όψιμου επικριτέ, έκανε λόγο ο κύριο Λούλη σε απάντησή του. Σ' άλλο έχει ξεσπάσει στο πολιτικό σκηνικό μετά από τι αποκαλύψει τη εφημερίδα των συντακτών που εμφανίζουν το Γενικό Γραμματέα Τουρισμού Κώστα Λούλη ω ημνητή τη Χούντα και του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Έντονη ήταν η αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ που ζητά από τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει άμεσα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νέο Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, εκτό από τι στενέ σχέσει που είχε με την Εκκλησία, έχει και μια άλλη λιγότερο προβεβλημένη πτυχή. Τη φιλία που απέκτησε με τον δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο όταν ο τελευταίο ήταν στην φυλακή και η υιοθέτηση από τον κύριο Λούλη όλη τη γνωστή προ προπαγάνδα υπέρ τη Χούντα, μέσα από την οποία προσπαθεί να ασχετικοποιήσει με προκλητικό τρόπο την κατάλυση τη δημοκρατία και τα πεπραγμένα του δικτατορικού καθεστώτο. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο θαυμασμό του Κωνσταντίνου Λούλη για τον δικτάτορα Παπαδόπουλο είναι απολύτω εμφανή στο βιβλίο που εξέδωσε το 2015 Η επιβίωση τη Ελλάδα μέσα από διαδοχικά θαύματα. Στο βιβλίο του πλάθει μια εικόνα λαοπρόβλητου ηγέτη για τον Γιώργο Παπαδόπουλο, λέγοντα πω πολλοί πιστεύουν ότι αν μέχρι το 1971-1972 ο Γιώργο Παπαδόπουλο διενεργούσε εκλογέ, ακόμα και στον ίδιο στίβο με όλα τα παλαιά κόμματα θα τι κέρδιζε. Λόγω τη ικανοποίηση των πολιτών τόσο από την οικονομική ευημερία όσο και από την επιστροφή στη δημοκρατική ομαλότητα. Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει στο βιβλίο του ότι το γεγονό ότι οι κινηματίε αξιωματικοί βελτίωσαν το επίπεδο τη ζωή των Ελλήνων διαχειριζόμενοι συνετά και έντιμα το δημόσιο χρήμα, φυλακίστηκαν και πέθαναν φτωχοί, εκτιμήθηκε τελικά από ελάχιστου. Οι Έλληνες προτιμούν να επιλέγουν οι ίδιοι τους κυβερνήτες τους ανεξάρτητα αν αυτοί δικαιούν τους επιλογές τους ή τους απογοητεύουν, κάνοντας προβληματική την επιβίωσή τους. Πάνω απ' όλα εκτιμούν την αξία των δημοκρατικών ελευθεριών. Οι αποκαλύψει έφεραν πλήθο αντιδράσεων από τον πολιτικό κόσμο. Συνιστά πρόκληση για τη δημοκρατία μα η κυβέρνηση να φιλοξενεί στου κόλπου τη έναν ημνητή τη δικτατορία που οδήγησε στην τραγωδία τη Κύπρου. Ο κύριο Μητσοτάκη οφείλει να αποπέμψει άμεσα τον κύριο Λούλη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ρητορικέ του διακηρύξει αποδεικνύονται συγχωροχάρτια για του νοσταλγού τη δικτατορία των συνταγματαρχών και τι σύγχρονε κοταδιστικέ και αντιδραστικέ αντιλήψει. Ο αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη σχολίασε σχετικά στο Twitter Θαυμαστή τη Χούντα, ο νέο γενικό Γενικό Γραμματέα Τουρισμού Κωνσταντίνο Λούλη. Ψυχικά νοσούντε κατά την Υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου όσοι αγωνίστηκαν κατά τη δικτατορία. Μαζί με του γνωστού ακροδεξιού Βορίδη και Γεωργιάδη, είδου η φιλελεύθερη κεντροδεξιά του Μιτσοτάκη. Στην απάντησή του, ο Κωνσταντίνο Λούλη τονίζει ότι όσοι μου ασκούν κριτική προφανώ δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο μου που συνιστά μια ψυχρή αποτύπωση των δύο τελευταίων αιώνων τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, η οποία περιλαμβάνει και την περίοδο τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Του όψιμου επικριτέ μου του παραπέμπω στι σελίδε του βιβλίου. Εκεί θα βρουν 60 εγκομιαστικά σχόλια για την αντικειμενική αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων από εκπροσώπου όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και πρώην Υπουργών και Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπω οι κύριοι Νίκο Τόσκα και Γιάννη Καραγιάννη. Αυτά συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Την ίδια ώρα όμω έχουμε και εξελίξει στην οικονομία. Τι σημαντικέ αλλαγέ στον έμφυα και τι 120 δόσεις που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργό, περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το κομμάτι των κυβερνητικών παρεμβάσεων, που αναμένεται να μπουν άμεσα σε εφαρμογή. Με μπόνους έκπληξη κατατέθηκε χθε στη Βουλή το μήνυ φορολογικό νομοσχέδιο με τι αλλαγέ στον έμφυα και την εξόφληση οφειλών προ το δημόσιο. Αν και οι περισσότερε αλλαγέ στη ρύθμιση είχαν γίνει γνωστέ στο προηγούμενο διάστημα, υπήρχαν και δύο νέε εκπλήξει που καθιστούν ελκυστικότερη τη ρύθμιση των 120 δόσεων, οι οποίε αφορούν πρόσθετη έκπτωση μπόνου επί των προσαυξήσεων, αλλά και διεύρυνσή τη ώστε να καταστεί δυνατή και η μεγαλύτερη συμμετοχή. Οι σχετικέ διατάξει για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά και για τη μείωση του έμφυα μεσοσταθμικά κατά 22%, σύμφωνα με το νομοσχέδιο των τριών νέων άρθρων που κατατέθηκε χθε στη Βουλή, που περιλαμβάνει τι αλλαγέ των έμφυα για τι 120 δόσει, μειωμένα έσοδα κατά περίπου 205 εκατομμύρια ευρώ αναμένει η κυβέρνηση, ύστερα από τι ελαφρύνσει των έμφυα, που στόχο έχουν την ελάφρυνση των ιδιοκτητών με χαμηλή και μεσαία κινητή περιουσία. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι σπράξει από τον έμφυα θα κινηθούν φέτο περί τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώ όλα τα προηγούμενα χρόνια ο εισπρακτικό στόχο ήταν τη τάξη των 2,3 δισεκατομμυρίων. Συγκεκριμένα για τον έμφυα προβλέπεται ελάφρυνση ύψου 30% εάν συνολική αξία τη περιουσία είναι έω 60.000 ευρώ, 27% για αξία από 60 έως 70.000 ευρώ, 25% για συνολική αντικειμενική αξία περιουσίας από 70 έως 80.000 ευρώ, 20% για αξία από 80.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο ευρώ και 10% για περιουσία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Επισημαίνεται ότι με τη νέα ρύθμιση μόλις 14.841 φορολογούμενοι επί συνόλου 7.310.185 ανήκουν στην κατηγορία με αξία εκείνη της περιουσίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή και του φετινού έμφυα θα γίνει σε 5 ίσε μηνιαίε δόσει. Η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί ω τι 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία μέχρι το τέλο Ιανουαρίου του 2020. Επίση, στι σελίδε του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται και οι βελτιώσει στη ρύθμιση των 120 δόσεων, που γίνεται ελκυστικότερη καθώ όσοι πληρώσουν το ισόποσο τουλάχιστον 2 δόσεων, όπω αυτέ θα προκύπτουν από το σύστημα των 120 δόσεων, θα κουρεύουν το διπλάσιο ποσό από τι προσαυξήσει του. Ανάμεσα σε άλλα, προβλέπεται ελάχιστη δόση 20 ευρώ από 30 ευρώ, επιτόκιο φιλή 3% από 5% και η υπαγωγή των επιχειρήσεων με βασική και οφειλεί 1 εκατομμύριο ευρώ. Επίση, ρυθμίζονται και οφειλέ που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία τη αίτηση υπαγωγή σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσει ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι το τέλο του 2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τι οποίε η υποθεσμία υποβολή δήλωση λήγει μετά τι 31 Δεκάτου του προηγούμενου έτου. Τέλο, με την ένταξη στη ρύθμιση, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση τη διαδικασία αναγκαστική εκτέλεση επί απαιτήσεων κινητών και ακινήτων. Μαζί μα στο στούντιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο τη Ελληνική Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα, Γιώργο Καρανίκα. Κύριε Καρανίκα, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, είδαμε τι φοροελαφρύνσει που έρχονται στον έμφυα για αρχή τουλάχιστον. Είδαμε την διευκόλυνση που παρέχεται με τι 120 δόσει που διευρύνονται και γίνονται και πιο εύκολο για κάποιον να παραμείνει μέσα στη ρύθμιση και να μην τη χάσει γρήγορα. με μία πρώτη ανάγνωση, θέλω να σα ρωτήσω, είναι θετικέ για την αγορά αυτέ οι αλλαγέ. Σαφέστατα είναι θετικές, ε, αναμενόμενες, ε, αλλά είναι στη σωστή θετική κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε και άλλα πολλά η αγορά. Ε, ο καρκίνος δεν θεραπεύεται mm. με ασπιρίνη. Ε, νομίζω ότι ε, είναι το ξεκίνημα. Ε, οι φοροελαφρύσεις πρέπει να συνεχιστούν, ούτως ώστε ε, να μπορέσει και η αγορά και να ανασάνει και να κοιτάξει την επόμενη μέρα με αισιοδοξία. Και ειδικά για τι 120 δόσει, που πιστεύω αυτέ είναι οι μεγάλε αλλαγέ όσον αφορά την επιχειρηματικότητα τώρα, δίνεται μια ευκαιρία ώστε ακόμα και μεσαίε εταιρείε και μεγαλύτερε, οι οποίε έχουν χρέη έω και ενα 2 εκατομμύρια ευρώ, να μπορέσουν επιτέλου να βάλουν σε μια τάξη τα χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στην δύσκολη περίοδο τη οικονομική κρίση, στην περίοδο των τριών μνημονίων. Είναι μια ευκαιρία ώστε να γίνει ένα restart στην ελληνική αγορά. Βεβαίω, αναμενόμενο, σα είπα και προηγουμένω. Βέβαια, είναι μέχρι ένα εκατομμύριο mm -hmm. οι επιχειρήσει που χροστάν. Η διαφοροποίηση από το προηγούμενο νομοσχέδιο ή από το προηγούμενο νόμο που ψηφίστηκε επί, ε, με την προηγούμενη κυβέρνηση είναι ότι τα νομικά πρόσωπα πλέον μπορούν όπως και τα φυσικά πρόσωπα να είναι μέχρι 120 δόσεις, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ίση όροι για τις επιχειρήσεις και αυτό ήταν το επιδιωκόμενο. Νομίζω ότι το ακούσαν και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αν μια επιχείρηση έχει ένα, όταν λέμε στο δημόσιο με την εφορία, εντάξει, ναι. έχει ένα εκατομμύριο χρέη στην εφορία ή λίγο λιγότερο και έχει περίπου αλλά τόσα προ τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορεί να, κάνει, να μπει στη ρύθμιση και των 120 δόσεων στην εφορία και των 120 δόσεων προ τα ασφαλιστικά ταμεία. Ναι, απλά είναι άλλο. Άλλο, άλλο. Είναι άλλο και βέβαια στα ασφαλιστικά ταμεία είναι λίγο δύσκολο τόσο μεγάλη η οφειλή. Το βασικό και οι μεγάλες οφειλές και οι περισσότερες οφειλές είναι στην εφορία που είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι αν πετύχει αυτή η ρύθμιση και μια και είναι γενναία και λένε ότι είναι και η τελευταία. Βέβαια, αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές και αυτό είναι το λάθος. Ε, νομίζω ότι μια γενναία ρύθμιση ε, θα τελείωνε όλο αυτό το κάθε φορά να πηγαίνουμε για την επόμενη ρύθμιση, οπότε τα δαμεία να περιμένουν πάλι στεγνά. Ε, θεωρώ ότι αυτή η ρύθμιση είναι καλή. Ε, μακάρι να είναι τελευταία, βέβαια, με προπόθεση ότι και η παγία ρύθμιση που υπάρχει αυτή το 12 δόσεων, 24, εδόσον, 24 ε, το δικό μα ε, αίτημα είναι για 36. Νομίζω αυτή είναι το απόλυτο εργαλείο για μια επιχείρηση τουλάχιστον να μην έχει αυτό το βραχμά των χρεών προ το δημόσιο. Μάλιστα. Και ακόμα και όπω είπατε, αν δεν γίνει και μία αλλαγή, μία τροποποίηση όπω ε, έχει εξαγγελθεί στην πάγια ρύθμιση και τη δούμε να γίνεται μία ρύθμιση η οποία θα μπορεί όχι να είναι συγχροχάρτη για αυτού που έχουν μεγάλε οφειλέ, αλλά να διευκολύνει για τι ετήσιε οφειλέ που μαζεύονται σε κάθε οικονομικό έτο, τότε αυτό μπορεί να βοηθήσει την αγορά να κινηθεί. Αλλά εγώ σα θέλω να το βάλουμε αυτό σε ένα κουτί προ το παρόν και να το αφήσουμε στην άκρη. Γιατί βλέπουμε πολλού οικονομικού δείκτε να ανεβαίνουν, βλέπουμε και την να πηγαίνει καλά, βλέπουμε σε γενικέ γραμμέ πάντα τι εξαγωγέ ε, να αυξάνονται, τη βιομηχανία να στέκεται στα πόδια τη. Θέλω να σα ρωτήσω, α, όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκρισμα στην ελληνική αγορά, στι ελληνικέ επιχειρήσει. Όχι, κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι οι ε, αριθμοί ανεβημερούν, ότι όντω είναι πραγματική εικόνα αυτή. Ε, θεωρώ όμω ότι ε, η αγορά είναι και θέμα πέρα από το διαθέσιμο εισόδημα. Που όπως αντιλαμβάνεστε με τόσες επιβαρύνσεις περιορίστηκε, άρα δεν έμεινε κάτι για την αγορά. Ε, το... Αυτό το οποίο επιδιώκεται τώρα και με τις φορεαλαφρήσεις αλλά και με το... Γενικά με του αριθμού που λέμε ότι ευημερούν, άρα δείχνουν μια τάση, νομίζω ότι δημιουργείται κλίμα, ψυχολογικό κλίμα. Mm. Και η αγορά έχει ανάγκη από αυτό, ένα θετικό ψυχολογικό κλίμα, που νομίζω ότι θα το εισπράξει στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, να υπάρχει αίσθηση ότι πάνε καλά τα πράγματα, ενδεχομένω να μην είναι επιφυλακτικοί και οι καταναλωτέ και να προχωρήσουν και αυτοί με τη σειρά του σε περισσότερε αγορέ. Έτσι, το προηγούμενο διάστημα επικρατούσε και ο φόβο πέρα από το πενιχρό εισόδημα. Ε, οπότε ε, δεν μπορούσε να μεταφραστεί αυτό σε, ε, σε πραγματικού καλού τζήρου στην αγορά. Και μα το έδειξε το πρώτο εξάμεινο του 2019, όπου όλα τα πράγματα είναι μουντιασμένα. Από 1η Ιανουαρίου, ίσω περνάμε το χειρότερο διάστημα στο ελληνικό εμπόριο. Ε, νομίζω όμω ότι τώρα που τελειώσαν και οι εκλογέ συνέβαλαν πολλά, δεν είναι μόνο ένα. Ε, ευελπιστώ και ότι έχουμε, είμαστε σε περίοδο εκτό, ότι σιγά σιγά συνδυασμένο με τι φορελαμφρήσει και την, το καλό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή να μεταφραστεί και σε πολύ καλό κλίμα στην αγορά, άρα και στου τζίρου των καταστημάτων. Αναφερθήκατε στι εκπτώσει. Έχουμε τι θερινέ εκπτώσει. Θα ήθελα να μα δώσετε μια εικόνα για το πώ πάνε ναι, ήταν η συνέχεια που σας είπα το πρώτο εξαμήνου του 2019 που είναι μουδιασμένα, δηλαδή δεν είναι αυτό το αναμενόμενο. Φταίνε πολλά όμως, δεν φταίει μόνο το ότι είναι μικρό το εισόδημα, ότι υπήρχαν εκλογές, είναι πολλά. Ακόμα και ο θεσμός των εκτόσεων πρέπει να επαναξεδαστεί. Ε, έχουμε 365 μέρες περίπου το χρόνο εκτόσεις. Ε, είναι απαραίτητο πρώτον να να πείσουμε τον καταναλωτή για την αξιοπιστία των εκπτώσεων. Άρα πρέπει να είναι περιορισμένο το διάστημα, σημαντικέ εκπτώσει, ούτω ώστε να γίνεται αυτό το παλιά που λέγαμε πανηγύρι των εκπτώσεων. Ενδιάμεσε εκπτώσει πρώτον πρέπει να καταργηθούν. Mm -hmm. Απεδείχθη από το 12 που μπήκαν ότι δεν προσέφεραν τίποτε και σε σχέση με το κλίμα της χώρας μας δεν μπορούν να αποδώσουν. Έχει εκφραστεί μια σκέψη ότι οι μεγάλε και πολλέ εκπτώσει που γίνονται, όπω για παράδειγμα και κάποια ξένα πράγματα τα οποία μα έχουν έρθει, όπω η Black Friday, ενδεχομένω να βοηθάνε περισσότερο τι μεγάλε επιχειρήσει, αυτέ που έχουν μεγάλο μπάτζετ για διαφήμιση και προλαβαίνουν και απορροφούν του καταναλωτέ προ αυτού με μεγάλε γενναίε εκπτώσει και πολλέ φορέ και κατευθείαν από το διαδίκτυο και δεν επιτρέπει να περάσει και αυτό το θετικό, η θετική επίδραση των εκπτώσεων και στην αγορά. Δηλαδή, έχουμε λιγότερο κόσμο να περπατάει στην αγορά. Ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι βέβαια. Ε, σας είπα και προηγουμένως ότι οι εκτόσεις ε, πρέπει να επαναξεταστούν. Τι σημαίνει προωθητική ενέργεια, τι σημαίνουν προσφορές, τι σημαίνουν εκτόσεις, ποιο είναι το διάστημα των εκτόσεων; των Να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι να προστατεύουν ουσιαστικά το καταναλωτή, γιατί όλα γίνονται για το καταναλωτή. Είναι γεγονό όμω ότι οι μεγάλε επιχειρήσει εδώ έχουν ένα πλεονέκτημα, το πλεονέκτημα τη επικοινωνία. Μπορούν να ξοδέψουν ιδιαίτερα χρήματα για διαφήμιση, άρα να κάνουν τέτοιου είδου προθετικέ ενέργειε, ούτω ώστε οι μικροί να έρθουν, οι μικροί σε εισαγωγικά, να έρθουν σε δεύτερο πλάνο ω προ την επιλογή του καταναλωτή. Ε, θεωρώ όμως ότι εάν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να βοηθήσει mm. όλο τον κλάδο. Χωρί διαχρήσει, νομίζω ότι πρέπει να κάτσουμε όλοι οι φορεί στο τραπέζι με γνώμονα το καταναλωτή και να βρούμε το σωστό τρόπο που θα γίνουν οι εκτό τη σωστό τρόπο λειτουργία αγορά. Μάλιστα. Και ένα άλλο θέμα, έχουμε μια νέα κυβέρνηση ουσιαστικά νέου υπουργού στα παραγωγικά Υπουργεία. Και ήθελα να σα ρωτήσω τι θα ζητούσατε ως προ... να βάλουν ω προτεραιότητα. Ποιο είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο του Έλληνε επιχειρηματίε. Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετέ έρευνε. Πώ ο συνάδελφό μου βάζει κάποιε προτεραιότητε. Ε, αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα, δεν ξέρω αν φαίνεται παράξενο ή όχι, γιατί δεν είναι φοροελάμφιση, είναι η ρευστότητα. Mm -hmm. ε, δεν μπορεί η επιχειρήση χωρί τράπεζε. Και αυτή τη στιγμή, ε, τουλάχιστον για τι μικρέ επιχειρήσει, λείπουν οι τράπεζε. Και μιλάμε και για να ανοίξει κάνουν λα των τραπεζών, για να υπάρχουν νέε δανειοδοτήσει. Αλλά από την άλλη, υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σαφέστατα. Όλο είναι ένα πακέτο. Ε, λείπει η ρευστότητα από την αγορά. Απ' τη μια, η περιορισμένη τζήρια. Απ' την άλλη, οι, οι τράπεζες, παρά τις τέσσερις ανακεφαλαιοποίησεις, ενώ έχουν χρήματα, ουσιαστικά δεν τα διαθέτουν στο μικρό επιχειρήν τουλάχιστον, για να μην επεκταθώ λίγο παραπάνω, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα, της έλλειψης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει επιχειρήν χωρίς σωστή τραπεζική λειτουργία. Ε, από εκεί και μετά, ε, αυτό επειδή... Εν μέρη είναι θέμα των κυβερνήσεων. Ε, τη κυβέρνηση, αυτό που θα ζητούσαμε ήταν τα βασικά πράγματα. Πρώτον, οι φορελαφρήσεις να συνεχιστούν, ε, η μείωση του ΦΠΑ. Είναι πολλά τα ζητήματα τα φορολογικά. Οι εισφορέ στα ασφαλιστικά, το, η μείωση του μη μισθολογικού κόστου, όλα αυτά τα οποία να μπορούν οι επιχειρήσει πλέον να, να σταθούν ε, ε, στέρεα στα πόδια του, ούτω ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά και να δημιουργήσουν νέε θέσει εργασία, ανάπτυξη εν γέννη τη ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Δηλαδή, είδαξε έναν βαθμό να υπάρχει και η απαραίτητη ρευστότητα και από τα έσοδα για να μην νιώθει ότι έχει συνέτερο το κράτο ω ένα βαθμό. Έτσι. Αν βάλουμε τη φορολογία, αν βάλουμε τι εισφορέ, αν βάλουμε τι ασφαλιστικέ καλύψει που πρέπει να έχει ε, και όλα μαζί, βγαίνει ένα ποσοστό τη τάξη του 60 με 65% πρώτα-πρώτα, χωρί να είναι το τελικό που είναι μέσα στον χρόνο. Εσεί θα μα πείτε ποια είναι η συνολική επιβάρυνση. Έτσι ακριβώ είναι, όπω θα είπατε, γύρω στο 60-65%. Αλλά αν προσθέσουμε τα λειτουργικά έξοδα, ζημίε κτλ., θα αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το μικροεπιχειρήν ή το επιχειρήν γενικότερα είναι για ήρωες αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Το έχουμε όμως ανάγκη, ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να λειτουργήσει, οι ελεύθεροι επαγγελματίε και γενικά το εμπόριο πρέπει να λειτουργήσει απρόσκοπτα και νομίζω ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα, όπως και παλιότερα, στην ανάπτυξη της χώρας μας, στην πραγματικά καλή οικονομία, θα φέρει νέε θέσει εργασία, απασχόληση και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι το εμπόριο μετά το ελληνικό δημόσιο είναι ο μεγαλύτερο εργοδότη. Yes. Ε, θέλει και τη στήριξή του. Αυτή τη στιγμή, γιατί ο κλάδο όλη αυτή τη δεκαετία των μνημονίων είναι αυτός που πλήρωσε βασικά το μάρμαρο. Και είναι κύκλο όλα ούτω ή άλλω. Δηλαδή, αν οι επιχειρήσει είχαν πρόσβαση σε δανειοδότηση, σε χρηματοδότηση, σε ρευστότητα σε κάθε περίπτωση, μπορούσαν να κάνουν ενδεχομένω και κάποια βήματα, κάποιε μικρέ ή μεγάλε επενδύσει, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία, θα μπορούσε να κινηθεί περισσότερο η αγορά, θα μπορούσε να δώσουν μια νέα ανάσα, μια όθηση στην αύξηση του ΑΕΠ. Η οικονομία δεν είναι κάτι των επιχειρήσεων, των εργαζομένων ή του κράτου. Είναι όλοι μαζί πολύ. στο ίδιο ίδια βάρκα είμαστε. Λοιπόν, και κάτι άλλο που είναι, θεωρώ είναι πολύ σημαντικό, βλέπουμε και διαβάζουμε συνέχεια τις, τα στοιχεία. Που βγαίνουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για του ελέγχου. Αν και βλέπουμε ότι οι έλεγχοι που γίνονται τώρα στην αγορά έχουν δώσει βάρο περισσότερο οι ελεγκτέ στα επαγγέλματα τουριστικού ενδιαφέροντο, οι έλεγχοι γίνονται σε όλη την επικράτεια. Και φαίνεται ότι γίνεται και με μία αν θέλετε, στόχευση να μειωθούν και οι διάφορε ανισορροπίε που υπάρχουν στην αγορά και ο αθέμητο ανταγωνισμό ανάμεσα σε αυτόν που έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα γιατί δεν πληρώνει του φόρου του και ανάμεσα στον τίμιο επιχειρηματία ο, ο οποίο πληρώνει κανονικά όλα όσα λέει ο νόμο, με αποτέλεσμα να μην έχει ρευστότητα. Κοιτάξτε, πρώτον είμαστε υπέρ των ελέγχων, γιατί εξασφαλίζουν πραγματικά τον υγιή ανταγωνισμό. Και είναι βασικό κανόνα του επιχειρήν. θεωρώ και είμαι και στην ευχάριστη θέση και περήφανο κιόλα ότι ο κλάδο μου δεν έχει ιδιαίτερη παραβατικότητα και αυτό φαίνεται από του ελέγχους, θα δείτε πέρα από το τουριστικό κομμάτι το οποίο είναι επίκαιρο απλά και γι' αυτό έχει στραφεί περισσότερα εκεί η εκεί έλεγχοι. Οι έμποροι γενικά με την καθιέρωση των ταμιακών μηχανών και, και, και μια σειρά POWs κτλ. Έχει η παραγωγικότητα στο ελάχιστο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δείχνει και όλες και την ποιότητα των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Δεν έχει να φοβηθεί το κράτος τίποτα και αυτό βγαίνει από τους δικούς του ελέγχους οπότε πρέπει γρήγορα να περάσουμε σε βασικά αιτήματα του κλάδου που για κάποιους λόγους χαμείνει, δηλαδή αφορολόγητο. Δεν υπάρχει, δεν είμαστε πολίτες β' κατηγορίας αφορολόγητο στου εμπόρους να μην υπάρχει και να ξεκινάει από το μηδέν. Ε, την ίδια στιγμή επειδή αυτή η νοοτροπία υπήρχε ότι υπήρχε παραγωγικότητα στον κλάδο, είχε μπει και το τέλο επιδεδόντο. Ακούσαμε με χαρά ότι θα καταργηθεί σταδιακά να το δούμε. Εμά τα αιτήματά μα όμω παραμένουν σε αυτό το κομμάτι και το, αυτό βγαίνει από του ελέγχου γιατί γι' αυτό το λόγο είχαν επιβληθεί και αφορολόγητο και κατάργηση τέλου επιτιδεύματο, όπω και η εισφορά αλληλεγγύη, είναι ένα πακέτο μέτρων που ερχόμαστε στην προηγούμενη μα κουβέντα, που θα βοηθήσουν πάρα πολύ το κλάδο να σταθεί στα πόδια του για να δημιουργήσει, να αρθεί η καινοτομία, να ξαναεπενδύσει και να φέρει τι νέε θέσει εργασία που όλοι μα θέλουμε. Κάτι το οποίο προσπαθώ να το ρωτάω όσο πιο πολύ μπορώ σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την αγορά, που έχουν καλή εικόνα για το τι συμβαίνει, είναι ότι είχε γίνει πολύ κουβέντα για αυτή την άμεση διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, γιατί αυτό θα βοηθήσει στο να μειωθεί η φοροδιαφυγή, θα ενισχύσει και τις επιχειρήσεις, γιατί όπως είπαμε και πριν θα μειωθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά. Όμως το βλέπουμε χρόνια και δεν προχωράει. Εσείς Οι έμποροι πιστεύετε είναι υπέρ ενό τέτοιου μέτρου. Ε, δεν έχουμε αντίρρηση. Σα είπα ότι είναι πλεονέκτημά μα. Είναι στρεβλή η εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί με του εμπόρου. Σαφέστατα, εμεί θέλουμε διασύνδεση των ταμιακών μηχανών κατευθείαν με την ΑΔΕ. Αυτό θα έχει και πλήρη εικόνα, θα μπορεί να έχει και στοχευμένου πλέον ελέγχου. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πρέπει να αποκαταστήσουμε την αμοιβαία αλληλοεμπιστοσύνη μεταξύ του Έλληνα πολίτη, των επιχειρήσεων και γενικότερα ένα. Θετικό κλίμα, ούτω ώστε το στοίχημα για καλύτερη οικονομία είναι όλων. Όλων των Ελλήνων. Δεν είναι το ενό. Το είπατε και προηγουμένω και εσεί στην αρχή. Άρα, όλοι πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι θετικό είναι πρέπει να το χειροκροτήσουμε και ό,τι στρεβλό να το διορθώσουμε. Είναι το μέλλον ε, τη αγορά η νέα γενιά των επιχειρήσεων, αυτέ οι startups που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι από το μηδέν, ενδεχομένω και με πολύ μικρά budget, Προσπαθούν να φτιάξουν επιχειρήσει, να κλείσουν κενά που ενδεχομένω να υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Αλλά βεβαίω θέλουν και τη στήριξη, τη στήριξη και των επιμελητηρίων ε, για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Εσεί πιστεύετε ότι αυτά τα μικρά σχήματα που ξεκινούν τώρα μπορούν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό. Σαφέστατα. Είναι και ελπίδα, αν θέλετε. Ε, βέβαια δεν καλύπτει όλο το φάσμα του επιχειρήν. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να στηριχθεί ε, γιατί η επόμενη μέρα χωρίς καινοτομία δεν υπάρχει. Ε, οπότε είναι ακριβώς ε, όπως σας είπα το μέλλον του επιχειρήν. Πρέπει να στηριχθούν είναι νέα παιδιά, ε, δεν μπορούν να πάνε όλοι στο ελληνικό δημόσιο. Το επιχειρήν πρέπει να μπει και στα σχολεία, λέω εγώ, ούτως ώστε να δούμε αισιόδοξα το μέλλον. Μια που είπατε για τα σχολεία, αυτό που βλέπουμε να υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο τι γίνεται στην Ελλάδα και το τι γίνεται σε κάποιε χώρε του εξωτερικού, κυρίω στι αναπτυγμένε δυτικέ χώρε, είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μια καθαρή γραμμή από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασία. Ότι δεν υπάρχουν οι ίδιε μέθοδοι ώστε ο νέο πτυχιούχο να ξέρει ακριβώ τι χρειάζεται να μάθει στο πανεπιστήμιο και πώ αυτό θα το εφαρμόσει κατευθείαν στην αγορά. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει στο μέλλον μια καλύτερη διασύνδεση ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Έχει αρχίσει, μπορώ να πω, μια διασύνδεση ε, και δική μας, ενώ των οργανώσεών μας, με τα πανεπιστήμια, με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπου ακόμα και με πρακτική άσκηση, με κοινά προγράμματα, ούτως ώστε να μπορούμε να ε, δώσουμε και εμείς την εικόνα της αγοράς στο Πανεπιστήμιο γιατί έχουμε ανάγκη την τεχνογνωσία των Πανεπιστήμιων όπως όμως έχουν ανάγκη και αυτοί από την πραγματική εικόνα της αγοράς. Νομίζω ότι είμαστε σε δειλά πρώτα αρχικά βήματα στον υπηαγωγείο ακόμα θα, θέλ, θα έλεγα αλλά είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στα πανεπιστήμια. Ακόμα, εγώ πιστεύω και ο ΑΕΔ και όλοι αυτοί οι οργανισμοί δεν έχουν απόλυτη εικόνα τη αγορά. Mm. Είναι συνήθω οι γραφειοκράτε πίσω από. Ε, ένα γραφείο, επί πίσω από έναν υπολογιστή, προσπαθούν να επιβάλλουν κάποιου νόμου στην αγορά. Η αγορά και αυτό ρυθμίζεται και έχει, και έχει έναν τρόπο λειτουργία που οφείλει να το σεβαστεί και αυτό ο τεχνοκράτη. Νομίζω η συνύπαρξη των δύο όμω θα φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ρωτή, και μία τελευταία ερώτηση, έτσι να κλείσουμε με αυτή. Είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο δική μου απορία. Ε, είχαμε μία μεγάλη συζήτηση για το ότι βγήκε η Ελλάδα από τα μνημόνια, προχωράει τώρα στην μεταμνημονιακή εποπτεία, είναι μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ε, ώσπου να φτάσουμε στην πλήρη αποδέσμευση από τους θεσμού Και θέλω να σα ρωτήσω, από την έξοδο από τα μνημόνια μέχρι τώρα έχετε δει διαφορά στην αγορά, έστω και ψυχολογική. Όχι. Mm -hmm. ε, και το λέω αβίαστα ε, αυτό το όχι. Με την έννοια, πολύ πιθανόν, ότι υπήρχε ε, μπροστά υπήρχαν μια σειρά εκλογών, δεν αφήσανε να γίνει ε, κάτι διαφορετικό, όπως και δεν άλλαξαν κάποιοι νόμοι. Τώρα βλέπουμε μπροστά μας... Ε, δύο-τρει φορολαφρήσει που τι έχουμε κάνει και σημαία ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο κτλ. Ναι, δεν με είναι μεγάλο γιατί είναι πρώτη φορά, αλλά είναι πολύ λίγο σε αυτά που έχουμε αφήσει μέσα στα χρόνια του μνημονίου. Και νομίζω όσο πιο γρήγορα αποκατασταθεί αυτό, τόσο θα δημιουργηθεί αυτό το ευνοϊκό ψυχολογικό κλίμα που τόσο έχει ανάγκη η αγορά. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, Πρόεδρε, θα ήθελα να σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα στο απόψινό δελτίο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στη συνάδελφο Δήμητρα Βυθοπούλου να μα παρουσιάσει τα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων Εφημερίδων. Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των Κυριακάτικων Εφημερίδων, ξεκινώντα με την Κυριακάτικη Κόντρα News. Κεντρικό τίτλο τη Κόντρα News. Δάνεια 13 δι για μόλι 1,5 δισεκατομμύριο ξεπουλάνε οι τράπεζε. Τα 10 συμβόλαια με τα φαντ για τα χρέη των ιδιωτών Έρχονται 12.648 πληστηριασμοί ως το τέλος του 2019. ΣΥΡΙΖΑ, διπλή πρόκληση, αποτελεσματική αντιπολίτευση και διεύρυνση. Αμέριστη στήριξη προς τον Πολάκη στην αντιπαράθεσή του με Στουρνάρα και Πουλή. Πιο πάνω φτιάχνει δικό του καθεστώς ο Μητσοτάκης, το προσωπικό επικοινωνιακό σχέδιο του Πρωθυπουργού, ένα διοικητικό τέρα στα ελέγχη την κυβέρνηση, κυριαρχεί το δόγμα, νόμος και τάξη μεταναστευτικό, απειλεί με ροές προσφύγων την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ο Ερντογάν. Καταγγελίες Νίκου Κοτζιά εκδικούνται όσους εργάστηκαν για το Κυπριακό και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλαγή φρουρά στη Downing Street, ολοταχώς για Brexit χωρίς συμφωνία. Μπόρις Τζόνσον, ο φίλος του Τραμπ που θα διαλύσει τη Βρετανία. Η Λίκενα Μεράλ Αξενέρ πήγε στη Θράκη για να ξεσηκώσει τους μουσουλμάνους υπέρ της Τουρκίας, και συνεντεύξει Ρεναδούρου Σπίλιο Λιβανό. Και ακολουθεί η εφημερίδα Το Παρόν. Με κεντρικό τίτλο «Αλλάζει ο Μητσοτάκη στον εκλογικό νόμο». Το Σεπτέμβριο στη Βουλή το νομοσχέδιο και μετά η συνταγματική αναθεώρηση. 30 με 35 βουλευτές θα είναι το πόνους. Μονοεδρικές περιφέρειες και με λίστα η εκλογή ενός αριθμού βουλευτών. Με 180 βουλευτές οι αλλαγές στο Σύνταγμα ποιε είναι οι κινήσει τη κυβέρνηση αν δεν εξασφαλιστούν οι 180 ψήφοι. Άνοιξε την πόρτα των φυλακών ο ποινικό κώδικα στου καταχραστέ του Δημοσίου, καταγγέλει ο πρώην αρεοπαγήτη Πιο πάνω, πρώτου φόβου ίδρυση κουρδικού κράτου που επιδιώκουν οι Ανώμαλη προσγείωση του Ερντογάν στη συνθήκη τη Λοζάνη. Σύρθηκε στην ελληνική θέση ότι η συνθήκη είναι αδιαπραγμάτευτη, όπω είχε τονίσει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, Προκόπη Παυλόπουλο, στον Τούρκο πρόεδρο στη συνάντηση που είχαν. Ποιου φακέλου θα πάρει μαζί του, παρέα με Κυριάκο, φόφη και βαρουφάκι, πάει για μπάνια ο Τσίπρα. Και στα θαραλέα του Μάκη Κουρί, τα δάκρυα δεν έχουν στεγνώσει στο μάτι. Ζει με όλε τι πληγέ του ανοιχτέ, ένα χρόνο τώρα και ούτε μία συγγνώμη από εκείνου που άφησαν να καούν άνθρωποι και ό,τι υπήρχε εκεί. Που φτάσαμε, θα μα κανάρουν στα σούπερ μάρκετ και θα πουλάνε τα προσωπικά μα δεδομένα χωρί καν την άδειά μα. Απίστευτο και όμω αληθινό, έκοψαν το ΕΚΑΣ από του χαμηλοσυνταξιούχου και ετοιμάζονταν να δώσουν συντάξει 24.000 ευρώ το μήνα. Οι παρενέργειε του νόμου Κατρούγκαλου συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Και προχωράμε στην εφημερίδα Real News. 13.000 νέες συντάξεις κάθε μήνα. Σχέδιο Express για τις 464.894 αιτήσει που καθυστερούν. Εντό του Αυγούστου, πρόκειται σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασία να ξεκινήσει η εκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων και ήδη συγκροτείται ειδική ομάδα δράση από στελέχη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνική Ασφάλιση. Στόχο είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2021 η έκδοση των νέων συντάξεων να γίνεται εντό 24 ωρών και το 90% αυτό να διεκπεραιώνεται ψηφιακά πιο ψηλά, ρύθμιση 120 δόσεων, να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που χρωστούν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, ζητούν οι επικεφαλής πέντε φορέων της αγοράς. Τι έρχεται μετά την κατάργηση του ασύλου, μόνο με ταυτότητα ή είσοδο στα ΑΕΗ. Με ειδικό κωδικό barcode θα ανοίγουν οι πόρτες των πανεπιστημίων. Και... Τέτα τέτ Μητσοτάκη Μέρκελ στο Βερολίνο στις 29 Αυγούστου. Κρίσιμο ραντεβού για ελληνοτουρκικά και μεταναστευτικό νέα υπτάμενη απειλή από την Άγκυρα. Ανησυχούν Αθήνα και Λευκοσία εξαιτία των τουρκικών προκλήσεων σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο με πτήσει μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όσε γυναίκε μου άρεσαν, τι χτυπούσα με το αυτοκίνητο. Σοκάρουν οι αποκαλύψει του Γιάννη Παρασκάκη που βίασε και σκότωσε την βιολόγο στα Χανιά. Και ο εμφύλιο συνεχίζεται. Πόλεμο εξοδίκων στην οικογένεια Αγγελόπουλου. Ακολουθεί η εφημερίδα Πρώτο Θέμα με κεντρικό τίτλο Ραντεβού με Τραμπ για Τουρκία. Ο Μιτσοτάκι στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική στο φθινόπωρο. Και παζάρι με Μέρκελ και Μακρόν για να ρίξουν στο 2,5% το πλεόνασμα. Μήνυμα Κυριάκου. Δεν μπορεί να μα εμπιστεύονται οι αγορέ που βάζουν τα λεφτά του και όχι εσεί που είστε οι εταίροι μα. Οι δανειστέ ζητούν μεταρρυθμίσει εξπρέ και μεγάλε ιδιωτικοποιήσει για να αλλάξουν τη συμφωνία που υπέγραψε ο Τσίπρα. Ενώ η ΔΕΗ διαλυόταν 600.000 ευρώ το χρόνο για 4 συν 1 Golden Boys του ΣΥΡΙΖΑ στον ΑΔΜΙΕ, στην κρατική εταιρεία Μονοπόλιο Μεταφορά Ρεύματο, 4 ΣΥΡΙΖΑΙ και ένα Κινέζο απολαμβάνουν μηνιαίου μισθού 10.000 ευρώ, ετήσιο μπόνους και αυτοκίνητα πολυτελεία, απευθεία οι αναθέσει σε κινέζικε εταιρείε. Είσοδο με κάρτα για του φοιτητέ στα πανεπιστήμια, συνέντευξη τη Νίκη Κεραμαίο στο θέμα μεταβατική περίοδο στην κατάργηση των αιώνιων φοιτητών. Μεγάλε αλλαγέ από φέτο στην εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών. Απίστευτε κλοπέ διώχνουν, απ του... διώχνουν, με συγχωρείτε του τουρίστε. Συμμορίε από τα Αλγέρι ρημάζουν τη Μύκονο. Και παράλληλε ιστορίε, παιχνίδια τη μοίρα με ζαχαριά και τζάμπο. Πού θα πάνε οι φυλακέ κόρη σε τρία χρόνια. Ασπρόπυργο και Μαλακάσα προτείνει το Υπουργείο Άμυνας και τα τόι ή επενδύσεις στο ξεχασμένο διαμάντι του στέματος. Προχωράμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Άγκυρα σχεδιάζει έρευνες νοτίως του Καστελόριζου. Έτοιμα της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων για μετά τις 15 Αυγούστου. Πώς χτίζεται το νέο αφορολόγητο με περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το πλάνο της ελληνικής αστυνομίας για συμμορίες Ρουβίκονα. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο και από την εγκατάλειψη, στη νέα εποχή, το κτήμα Τατοίου. Σύνταγμα, εκλογικός νόμος, ασκήσεις συνένεσης από Μητσοτάκη. Και αντικαπνιστικός νόμος, τώρα, όχι από Δευτέρα. Η κυβέρνηση διαμηνεί ότι θα τηρηθεί πιστά. Τα τηλεσκουπίδια και η άνοδος λαϊκισμού, τα συμπεράσματα μεγάλης επιστημονικής μελέτης. Το κομωτήριο, τα πρακτορία και οι σωσίες, κύκλωμα διακίνησης και Βρετανία Ευρωπαϊκή Ένωση στους ρυθμούς του Τζόνσον, εν Brexit. Η Ελλάδα μαγεύει τους Κινέζους φοιτητέ και προχωράμε στην εφημερίδα «Το βήμα της Κυριακής». Ποιε ανατροπές φέρνουν οι πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης. Τι αλλάζει στη ζωή μας ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας «Το βήμα». Το μοντέλο Μητσοτάκη για ριζική αναδιοργάνωση του κράτους. Επιστροφή στην κανονικότητα με άμεση άρση των capital controls. Ποιοι κερδίζουν από τις αλλαγές της 120 δόσης. 1,8 εκατομμύρια πολίτες ωφελούνται από τη μείωση του ένφια. Σε τρεις φάσεις λύση για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Έτοιμα και στο Eurogroup για την αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και η Βρετανία στα χέρια ενός πολιτικού κλόουν διωγγώνονται οι φόβοι για το άτακτο Brexit. Τα σχέδια για δύο εμβληματικέ αλλαγέ, πώ θα συνεπάρξουν μουσείο και πολυτεχνείο, το Τατόι περιμένει 16 χρόνια την αξιοποίηση. Και προχωράμε στο έθνο. Κεντρικό τίτλο: Οι αλλαγέ στην υγεία, εξετάσει με SMS. Οι πολίτε θα ενημερώνονται στο κινητό του για να πραγματοποιούν check-up. Τροποποιείται το σύστημα τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων. Μάνατζερ στα νοσοκομεία, 10 νομοσχέδια πρώτων πυλών από το Υπουργείο Υγεία άσυλο και εκλογικό νόμο κλείνει η παρένθεση τη συνένεση με ελλείψη φωτιά στη μάχη με τι φλόγε. Υπερφυλακή 100 εκατομμυρίων ο νέο κορυδαλό και το σχέδιο Βρούτσι για τον ψηφιακό συνδικαλισμό. Οι διακοπέ του Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου και τα καλοκαίρια του Μίστερ Μπρέξιτ είναι τα θέματα της εφημερίδα Το Έθνο. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο τη Κυριακή. Ωρα αναδρομικών από το φθινόπορο το σχέδιο των επιστροφών αποκλειστικό από το 2020 σε δόσεις οι πληρωμές του συνταξιούχους. Πίνακες, όλα τα ποσά ανακατηγορία για κύριες και επικουρικές. ΕΦΚΑ, έγγραφο βόμβα, ομολογή, κλοπή συντάξεων. Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, από την αρχή ο ποινικό κώδικας και ανατροπή, η Ευρώπη δεν μασάει πια τις συνταγές του Ντόκτορ Σόιμπλε. Απόβαση τουριστών στο καταφύγιο της Τζάκη, ρεπορτάζ για το Σκορπιό. Και προχωράμε στην εφημερίδα Νέα Σελίδα. Επενδύσεις Fast Track με ερωτήματα. Συνάντηση Κυριάκου Λάτση για το ελληνικό και η λύση που προκρίνεται για το καζίνο. Τα στοιχήματα για ΔΕΗ, ΛΑΡΚΟ, e συγκοινωνίε και εταιρείε ίδρυυση. Τα project του ΣΥΡΙΖΑ που προχωράει η κυβέρνηση. Πέτη Πέρκα, η τέο συντονίστρια του έργου, το ελληνικό μπορεί να κινήσει εντό του έτου. ΣΥΡΙΖΑ, το νέο εσωκομματικό τοπίο. Νέα Δημοκρατία και εγένετο φιλελεύθερο εξυγχρονισμό. Μάτι, ένα χρόνο μετά, η πιο βαριά πολυεγκαυματία τη τραγωδία αφηγείται τον εφιάλτη τη 23η Ιουλίου. Και Βρετανία, ο Μπόρι, η ιουλιου και βρετανια ο μπορι η τόρις και το κακό συναπάντημα. Και προχωράμε στην εφημερίδα Η Αυγή. Κεντρικό τίτλο: Φάκελο, τα πρώτα δείγματα γραφή της κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Τα δικαιώματα στο στόχαστρο. Πολλά τα ψέματα, καμία αλήθεια από τη Νέα Δημοκρατία για τη ΔΕΗ. Τι φέρνει το σχέδιο Περσέα, λευκές επιχειρήσει χωρί ελέγχου από το ΣΕΠΕ. Και τελειώνουμε, Κωνσταντίνε, με την εφημερίδα Documento και κεντρικό τη τίτλο Επιχείρηση Βρώμικο 2019. Σχέδιο Μητσοτάκη για πολιτική εξόντωση υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που χάλασαν τον κόσμο. για κάτσε μια στιγμή, υγεία. γιατί αυτό ο τίτλο, το Βρώμικο 2019, κάτι μα θυμίζει. Ε, πριν περίπου δύο μήνε, 1η Ιουνίου του 2019, η Κόντρα νιουζ είχε ένα παρόμοιο πρωτοσέλιδο. Θα ζητήσω από το σκηνοθέτη μα, αν μπορεί να μας δείξει το πρωτοσέλιδο τη Κόντρα νιουζ, πάνε να στήσουν το βρώμικο 19. Και δίπλα βλέπουμε το βρώμικο 19. Υπάρχει μια ιστορία που φαίνεται τώρα να επανέρχεται στη δημοσιότητα. Ξεκίνησε από την Κόντρα News πριν περίπου δύο μήνες Και τώρα το ντοκουμέντο φαίνεται να αναπαράγεται πληροφορίες πληροφορίε για ίδιο θέμα. Πολύ σωστά, Κωνσταντίνε. Για να συνεχίσουμε με την ανάγνωση. Mm -hmm. Ε, αναζητούν πρόθυμου στη δικαιοσύνη, αναφέρει η εφημερίδα Ντοκουμέντο. Πρόσωπα του στενού περιβάλλοντο του Πρωθυπουργού προωθούν το project με τη συμμετοχή φιλία προ εκδότη. Κωνσταντίνε. Μάλιστα, Δήμητρα Βυθοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σου δώσουμε τώρα λίγο χρόνο για να ανοίξει εφημερίδε, γιατί σε λίγο που θα επιστρέψουμε σε σένα θα παρουσιάσει στου τηλεθεατέ τα πιο ενδιαφέροντα δημοσιεύματα του Κυριακάτικου τύπου. Εμεί θα επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο να καλωσορίσουμε τον οικονομολόγο Ανδρέα Καλιγά. Κύριε Καλιγά, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, είδαμε στην αρχή του δελτίου λίγο για το πώ έρχονται οι φορολαφρύνσει, πώ επηρεάζουν την ελληνική αγορά, την επιχειρηματικότητα, του καταναλωτέ, αλλά οι φορολαφρύνσει και οι επιδράσει που έχουν στον προπολογισμό με την μείωση αύξηση δαπανών και εσόδων και επηρεάζουν και διαφορετικέ σχέσει, όπω αυτέ με του θεσμού. μπορεί να λέμε ότι η χώρα έχει βγει από το μνημόνιο, αλλά είναι σε μεταμνημονιακή εποπτεία. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένου στόχου. Άμεσου μέχρι το 2021, αλλά έχουμε και μέχρι το 2060. Κάθε τι που κόβεται από τον προπολογισμό πρέπει με κάποιο τρόπο να βρίσκεται από κάπου αλλού. Γιατί στο τέλο κάνουν ταμείο οι θεσμοί και λένε: Άμα σα λείπουν αυτά που έχουμε συμφωνήσει, πρέπει να πάρετε νέα μέτρα. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μα διαπραγματεύσει, οι οποίε έχουν μείνει λίγο στην άκρη, γιατί είχαμε εκλογέ και έχουμε μια νέα κυβέρνηση η οποία εξελέγει το δικό τη σχέδιο. Είχαμε και τι πρώτε επαφέ στο συνέδριο του Economist. Τώρα περιμένουμε να κάνουμε ταμείο το Σεπτέμβριο και στι 5 Σεπτεμβρίου που είναι το Euro Working Group και στι 13 που είναι το Eurogroup. Πώ βλέπετε εσεί οι θεσμοί αυτή τη στιγμή να επηρεάζουν τι αποφάσει για τι φοροελαφρύνσει που έρχονται το επόμενο διάστημα και αν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα για την ανάπτυξη. Κύριε Μαραβολί, πολύ σωστά το τοποθετείτε. Πράγματι, ε, οι θεσμοί δεν είδαν με καλό μάτι αυτέ τι Διότι μαζί του έχουμε κάνει μια συμφωνία. Η συμφωνία τι λέει, ότι όλα τα έσοδα του δημοσίου θα πρέπει να είναι ίδια με τα έξοδα του δημοσίου. Mm -hmm. Όταν αυτή τη στιγμή η σημερινή κυβέρνηση, καλό, κακό, καλό. Ποιο σόφρον πολίτη δεν δε θα συμφωνούσε ότι Κάθε πρέπει, ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μειωθούν και οι δαπάνε. Και ερχόμαστε τώρα στην πραγματική εικόνα. Ξέρετε, το να πούμε ότι μειώνουμε τα έσοδα είναι μετρήσιμα, είναι αναλογικά, τα γνωρίζουμε, φαίνονται. Αλλά να πούμε ότι, ξέρετε, τις δαπάνες τις οποίες εμείς θα σας μειώσουμε, θα τις καταφέρουμε πώς αυξάνοντας το ΑΕΠ να έχουμε ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι μετρήσιμο και ούτε δεδομένο. Όλα τα κράτη, όλε οι κυβερνήσει επιθυμούν να αυξήσουν το αυξ, όλε επιθυμούν να έχουν ανάπτυξη. Το επιτυγχάνουνε. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα επιτύχουμε την ανάπτυξη στα επίπεδα που επιθυμούμε και θα έρθουν πάλι οι θεσμοί και θα μα βάλουν πάλι σε μια άλλη γραμμή. Είναι ένα ε, σημείο το οποίο πρέπει να δούμε. Διότι το είπε και ο Μητσοτάκη, ο, ο πρωθυπουργό. Λέει, δεν μπορεί να μα εμπιστεύονται οι αγορέ και να μην μα εμπιστεύεστε εσεί. Διότι ο Γιούγκερ το ξεκαθάρισε. Τα συμφωνηθέντα είναι συμφωνηθέντα. Κάντε ό,τι φορελαφρύνει ελα... θέλετε, αλλά θέλουμε και τα ισοδύναμα σε μείωση δαπανών. Να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, θα μου επιτρέψετε, για του τηλεθεατέ. Οι ε, στόχοι μα είναι συνήθω σε ποσοστά. Όπω για παράδειγμα για το πρωτογενέ πλεόνασμα, που πρέπει να έχουμε 3,5% κάθε χρόνο, έτσι. Ε, αν μεγαλώσουμε την πίτα αν έχουμε ανάπτυξη, σημαίνει ότι για να φτάσουμε το ίδιο, το ίδιο στόχο, δεν χρειάζομαστε το ίδιο υψηλό ποσοστό. Δηλαδή μπορεί αντί για 3,5% πρωτογενέ πλεόνασμα, να, να χρειάζεται να επιτυχει μόνο 2, 2,5%. Αυτό δεν, δεν είπατε νωρίτερα, νομίζω. Ναι, είναι και αυτό μια σωστή τοποθέτηση, κύριε Μαραβελίδη, αλλά πέρα από εκεί, το 3,5%... Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο. Mm -hmm. Δηλαδή, είτε μικρό είναι είτε μεγάλο είναι, πρέπει να είναι 3,5%. Mm -hmm. Το 3,5% δεν είναι τίποτα παραπάνω. Γιατί μας το επιβάλαν, Γιατί δεν είναι 2,5 ή 4,5, Μα επιβάλλουν αυτό το 3,5% διότι εκεί έχουν υπολογίσει ότι είναι οι τόκοι που πρέπει να επιστραφούν. Οι εταίροι μα, που κανονικά δεν πρέπει να του λέμε εταίρου, αλλά δανειστέ μα. Mm -hmm. Οι εταίροι, επανέρχομαι πάλι στου εταίρου, γιατί είναι ένα σοβαρό σημείο αυτό έχουμε δικαιώματα και έχουμε και υποχρεώσεις προς τους εταίρους αλλά δεν είναι τα ίδια τι εννοώ με αυτό μας επιβάλλουν ένα 3,5% πλεονέσμα μια μικρή χώρα φτωχή μετά από πρόγραμμα όταν δίνουν την ευκαιρία στους Ιταλούς να έχουν 1,9% πλε... ε, μείωση των, uh, των αποτελεσμάτων έχουν 1,9% ε, λιγότερα έσοδα από έξοδα, να το Λέτε πω έτσι. Λέτε ότι κρατούν μια έτσι πιο μαλαϊκή στάση απέναντι στην Ιταλία, επειδή είναι μια ναι. πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη στην Ευρώπη, Φυσικά. Και όχι μόνο προ την Ιταλία. Είδατε με την τράπεζά του. Ενώ εμά μα επιβάλλουν άμεσα τραπεζικά τα capital controls, όπω έγινε και στην Κύπρο, όπω έγινε και σε μικρότερε χώρε. Στην Ιταλία δεν το με τη μεγαλύτερη τράπεζα και την πιο παλιά του τράπεζα. Του αφήσαν να έχουν αυτά τα ελλείμματα και να έχουν αυτά τα αποτελέσματα που έχουν. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι. Την περίοδο που ήμασταν σε κρίση, που χρειαζόμασταν δάνεια, που χρειαζόμασταν αρευστότητα, αφήσαν όλα τα κράτη να δανείζονται με το QE με 0% με την, και... χαλάρωση. με την ποσοτική χαλάρωση. Και εμεί είμαστε στο 4-5%. Λέγατε προηγουμένω, γιατί δημιώνονται τα δάνεια. Ξέρετε, δεν μπορούν οι τράπεζε να δίνουν μικρότερο δάνειο από ό,τι δανείζεται η χώρα. Δηλαδή, οι τράπεζε αυτή τη στιγμή, αν θέλουν να δανείσουν σε μια επιχείρηση, δεν μπορούν να δανείσουν κάτω από 5%. Διότι δηλαδή κάπου εκεί και η χώρα για τα άμεσα δάνεια mm -hmm. που χρειάζεται. Αυτό, αυτό, θέλω να πω ότι δεν είναι συμφωνία και δεν είναι η εταίροι. Πρέπει να διέπονται από μια αλληλεγγύη, να έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Είδατε προηγουμένως τα δύο παραδείγματα, δεν έχουμε ίσα δικαιώματα και ούτε ίδιες υποχρεώσεις. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι αυτό το πράγμα θα κυλήσει για πολλά χρόνια. Είδατε, Βάλιστα. μας έχουν υποχρεώσει μέχρι το 2050 να εφαρμόσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική οικονομική και μέχρι το 2100 το Ταμείο αποκρατικοποιήσουν. Αυτά είναι μια μέγενη για την οικονομία μας. Όσο διάθεση να έχουμε και όσοι ε, και όσο καλό προαίρετη πρέπει να μπορούμε να είμαστε στην οικονομία. Δεν μπορούμε και να τα πετύχουμε. Και σε κάθε περίπτωση για να μπορέσει να περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο το σύνολο της ελληνικής οικονομίας πρέπει να πετύχουμε στόχους σε, όλα τα, κλάδου. όλους τους κλάδους. Ναι. Να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε και τον τραπεζικό τομέα, να υπάρξουν και αύξηση στις εξαγωγές, αύξηση στην παραγωγή. Όλα πρέπει να γίνουν σταδιακά. Και θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Εσείς που έχετε μια καλή εικόνα της οικονομίας, έχετε αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τέλμα, ότι ενδεχομένω Πορεία Που βρισκόμαστε, αυτή τη στιγμή, να οδηγήσει στην ανάπτυξη που θέλει να πετύχει η κυβέρνηση, Είναι ένα στοίχημα. Mm -hmm. Κανεί οικονομολόγο και κανεί επιστήμονα δεν θα μπορούσε να στο, εκ των προτέρων να σα το προδιαγράψει. Εκεί που πρέπει να κινηθεί η ελληνική οικονομία είναι ο βασικό τη άξονα: είναι ο τουρισμό και οι υπηρεσίε. Πέρα από εκεί, έχω να σα πω το εξή: ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια απώλεια σε νέου επιστήμονε. Πριν από, λίγους, πριν από λίγα, λίγο καιρό, λίγου μήνε, ζήτησε η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ε, μαζί με την Κύπρο ε, το δορυφόρο μα πτυχιούχου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολιτεχνείο, από το Τμήμα ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών. Ξέρετε ότι δεν υπήρξαν προσφορέ διότι οι μισθοί ήταν πάρα πολύ χαμηλοί. Προτιμούν οι υποστημονέ μα να φεύγουν έξω παρά να κάθονται εδώ με χαμηλού μισθού. Πρέπει δηλαδή το κράτο. Να επιδοτήσει τι επιχειρήσει, να προσλαμβάνει επιστημονικό προσωπικό ή τουλάχιστον πτυχηγού ανωτέρων και ανωτάτων χωρί να έχω καμιά ε, ιδιαίτερη έτσι, συμπεριφορά και πρόθεση προ του μη πτυχηγού. Αλλά αυτοί Μάλιστα. είναι οι οποίοι θα φέρουν την ανάπτυξη. Τα νέα παιδιά μα που είναι μορφωμένα. Εκεί πρέπει να βασιστούμε και εκεί πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στου επιστήμονε στι επιχειρήσει τη κοινωνία. Κύριε μοιωχείς. Γαλλία, κρατάω αυτό που είπατε για το πόσο σημαντικό είναι να πετύχουμε το μεγάλο στίχημα τη ανάπτυξη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σα στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τώρα να επιστρέψουμε στη συνάδελφο Δήμητρα Βυθοπούλου για να ανοίξουμε τι εφημερίδε και να μα παρουσιάσει τα πιο ενδιαφέροντα θέματα του κυριακάτικου τύπου. Δήμητρα. Κωνσταντίνα, έχουμε ανοίξει ήδη την εφημερίδα Real News. Και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Γιώργου Σιαδήμα, του καλού συνάδελφου του δικού μας Γιώργου Σιαδήμα. «Άμεση δράση στα πανεπιστήμια. Νέο πλαίσιο». Αναφέρεται στο άσυλο και όχι μόνο. «Τι προβλέπει η διάταξη για την κατάργηση του ασύλου που αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή». Με ένα απλό τηλεφώνημα, αναφέρει λοιπόν η εφημερίδα Real στο 100 για καταγγελία παράνομη πράξη μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι αστυνομικέ αρχέ θα μπορούν πλέον να επέμβουν. Αυτή είναι η φιλοσοφία τη κατάργηση του ασύλου που προωθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εν ολίγης ό,τι ισχύει σήμερα για περιστατικά σε δημόσιους χώρους, το ίδιο θα ισχύει πλέον και για παρανομίες εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μία καταγγελία ενός φοιτητή, ενός καθηγητή ή ακόμα και ενός περαστικού θα αρκεί για να μπορεί η αστυνομία να κινηθεί για κάθε αυτόφορη πράξη. Αναφέρει επίσης πιο κάτω το εκτενές ρεπορτάζ ότι το Υπουργείο Παιδείας, πέρα από την κατάργηση του ασύλου, εξετάζει και άλλα μέτρα για τη διασφάλιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως η είσοδος στα πανεπιστήμια σε όσου έχουν πραγματικά λόγο να είναι σε αυτό, δηλαδή στους καθηγητές, στους φοιτητές και στο διοικητικό προσωπικό, με ειδικό κωδικό barcode, ο φωτισμός ειδικά στους ανοιχτούς χώρους, ακόμα και υπηρεσίες ασφαλείας στην είσοδο των Ιδρυμάτων. Μέτρα όμως που θα συζητηθούν σε δεύτερο χρόνο με τις Πριτανικές Αρχές. Ε, και προχωράμε σε ένα άλλο α, θέμα, θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Βγούμε και εκτός συνόρων. Ακριβώς Κωνσταντίνε. Ο κλέψα του κλέψαντο, ένα φαντομά στο Ελιζέ. Επτά έργα τέχνης ανεκτήμητη αξία εξαφανίστηκαν από το προεδρικό μέγαρο τη Γαλλία. Έναν detective που αρώ αναφέρει το ρεπορτάζ και γρήγορα αναζητούν στο προεδρικό μέγαρο τη Γαλλία. Επτά έργα τέχνη ανεκτήμητη αξία φαίνεται πω έχουν κάνει φτερά από το Ελιζέ, χωρί οι κλοπέ να έχουν υποπέσει εγκαίρω στην αντίληψη κανενό. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Πλαστικών Τεχνών έχουν αφαιρεθεί ξύλινα και πύλινα αγαλματίδια, αλλά και μια χάλκινη προτομή. Αν και τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και κανείς υπεύθυνο ή ή ένικο του Ελιζέ δεν μπορεί να προσδιορίσει πότε αφαιρέθηκαν τα πολύτιμα α, αντικείμενα. Επίσης αναφέρει α, αργότερα το ρεπορτάζ ότι τα κλεμμένα αντικείμενα δεν είναι πάντα αριστουργήματα. Ορισμένα αξίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ και όχι πολλά εκατομμύρια. Όμως η αξία τους ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Γαλλίας είναι ανεκτήμητη. Επίσης, ε, οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι τις αρχές του 2000, πολλοί πάλι και αξιωματούχοι υπουργείων, αποχωρώντας από την εργασία τους ή βγαίνοντας στη σύνταξη, έπαιρναν πολύτιμα αντικείμενα ως αναμνηστικά Κωνσταντίνε. Και αναφέρει επίση επίσης ότι τα τελευταία χρόνια, όποιο αναλαμβάνει ένα γραφείο στο Προεδρικό Μέγαρο, τη Γαλλία υπογράφει ένα κατάλογο με τα αντικείμενα που παραλαμβάνει, ώστε όταν αποχωρεί, ελέγχεται για αυτά που παραδίδει. Ε, ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο θέμα. Ε, και πάμε να δούμε την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, που έχει κάτι εξαιρετικά Και από το Ελιζέ Κορυδαλό. Ακριβώς. κλείνει λοιπόν ο Κορυδαλός. High-tech και ανθρώπινες οι νέες σε τρία χρόνια με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί το εγχείρημα, πώς θα λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας και τι θα διέπει τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, το project Νέο Κορυδαλό αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά με μεταφορά των φυλακών σε χώρο παλιού στρατόπεδου εντό τη Αττική και δίπλα σε μεγάλο οδικό άξονα. Και την παράλληλη μετατροπή του χώρου του σημερινού σοφρονιστικού καταστήματο σε μεγάλο πάρκο, δίνοντα πνοή ζωή στην υποβαθμισμένη περιοχή για τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, λέει, και τον Υφυπουργό Αρμόδιο για την Αντιγκληματική Πολιτική, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου, που τρέχει το πρόγραμμα, αποτελούν το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν. Και γι' αυτό ήδη έχει συσταθεί επιτροπή, όπου συμμετέχουν στελέχη τη Κατεχάκη και του Υπουργείου Εθνική Άμυνα. οι φυλακές, Η Επιτροπή λέει που θα αποφανθεί για το πού θα δημιουργηθούν οι νέες φυλακές υποδίκων, ό,τι δηλαδή υποτίθεται πω είναι ο κορυδαλό, εξετάζει του προτινόμενου χώρου με την προοπτική για εγκαταστάσει υψηλού επίπεδου, όπω το σοφρονιστικό ίδρυμα Halden Fengsel τη Νορβηγία, το οποίο φιλοξενεί στα κελιά του έως 252 τροφίμου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Χάλτεν Φέγγσελ που χτίζονταν επί 10 χρόνια με κόστος 252 εκατομμυρίων έχει χαρακτηριστεί ως η πιο ανθρώπινη φυλακή του κόσμου, αφού κάθε κελί διαθέτει τη δική του τηλεόραση και το δικό του ντου. Υπάρχουν ιατρικό κέντρο, κλειστά γήπεδα. Και τους, μάλιστα. Ακριβώ. Ε, ακόμη και στούντιο ηχογράφηση αναφέρει η Κωνσταντίνε. Βέβαια, όλα αυτά για τα ελληνικά δεδομένα είναι εξαιρετικά ε, ε, τραβηγμένα σενάρια. Ε, Πάντω, υπάρχει ε, βλέψη για ένα πιο ε, ανθρώπινο κλίμα στι φυλακέ. Τώρα, αναφορικά με τα πιο πιθανά σενάρια για τον τόπο εγκατάσταση των νέων φυλακών είναι η Μαλακάσα και ο Ασπρόπυργο. Πρόκειται για ένα σχεδόν εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο που πληρεί το σύνολο των κριτηρίων που έχουν τεθεί από πλευρά Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Δηλαδή, πρέπει να είναι εντό λικανοπεδίου Αττική, εκτό αστικού ιστού και δίπλα σε μεγάλο οδικό άξονα. Και έχει ένα εκτενέ ρεπορτάζ, μια εκτενή αναφορά. Μάλιστα, εγώ έχω ήδη πάει στη σελίδα 36. Ένα λεπτάκι θα μου δώσει Κωνσταντίνα. Βεβαίω, όπου είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία και θλιβερή. Είναι το δράμα τη. Τίτλο τη οικογένεια Τζάμπο, παιχνίδια mm -hmm. της μύρας. τη Ακριβώ. Ε, έχει ένα εκτενέ ρεπορτάζ στο θάνατο του, του γιου του ιδιοκτήτη τη αλυσίδα παιχνιδιών με την επωνυμία Ζαχαριά. Εδώ βλέπουμε τον Αλέξανδρο Ζαχαριά, τον άτυχο 23χρονο. Παιχνίδια τη μοίρα με Ζαχαριά και Τζάμπο αναφέρει το ρεπορτάζ. Η τραγωδία επαναλαμβάνεται. Ζαχαριά και Βακάκης Βίοι παράλληλοι. Η συγκλονιστική ιστορία του 23χρονου Αλέξανδρου Ζαχαριά και το τραγικό τέλο του που συνδέθηκε μοιραία με το θάνατο επίση από τροχαίο του 24χρονου Γιώργου Βακάκη. Εδώ βλέπουμε και τον Αλέξανδρο Ζαχαριά, τον συνονόματο με το γιο του, είναι ο ιδιοκτήτη τη αλυσίδα. Το στερνοπούλι τη οικογένεια που λάτρευε τα παιδιά. Αναφέρει λοιπόν για τον Αλέξανδρο η εφημερίδα Real ότι ήταν το στερνοπούλι του επιχειρηματία και συνονόμα του πατέρα του Αλέξανδρου Ζαχαριά από το δεύτερο γάμο του και όπως ισχυρίζονται κάποιοι η μεγάλη του αδυναμία. Ο ιδιοκτήτη τη αλυσίδα παιχνιδιών με την επωνυμία Ζαχαριά έχει αποκτήσει τρία ακόμη παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, ένα γιο και δύο κόρε που υπεραγαπά. Ο Αλέξανδρο αποτελούσε ωστόσο το μικρό τη οικογένεια, το οποίο οι μεγάλοι διοχετεύουν συνήθω μεγάλε ποσότητε προστασία και αγάπη. Σε ό,τι αφορά τον 23χρονο Αλέξανδρο, αναφέρεται επίση ότι δεν υπήρξε ποτέ ο τυπικό εργοδότη αλλά ούτε και ο κλασικό έμπορο. Μιαζόταν για το προσωπικό του, για τα προβλήματα που Άλιστα. αντιμετώπιζαν κατά καιρού, για του δικού μου ανθρώπου, όπω του ονόμαζε Κωνσταντίνε. Και αναφέρει πιο κάτω επίση ότι ε, χάρη. να κλείσουμε Ακριβώ. Χάριζε μικροπράγματα και μπαλόνια στα παιδιά και πολλές φορές ε, λέγαν οι συνεργάτες του Κωνσταντίνη ότι αν θα μπορούσε θα έδινε όλα τα παιχνίδια δωρεάν στα στα παιδιά. Μάλιστα, και με αυτή την θλιβερή είδηση κλείνουμε, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και από μένα. Εμεί αλλάζουμε θέμα και κλίμα να πούμε ότι επέστρεψε η ζέστη στην Ελλάδα, με τη χώρα να μπαίνει σιγά-σιγά στο χώρο του καύσωνα που, που πλήττει όλη την Ευρώπη. Οι, αδιόχοι, οι αδιούχοι έχουν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ οι τουρίστε έρχονται στη χώρα για να θαυμάσουν τι όμορφε παραλίε. Ένα κύμα καύσωνα αρχίζει να χτυπά τη χώρα με τη θερμοκρασία να φτάνει του 37 βαθμού Κελσίου στην Αττική και σε άλλα παιδινά τμήματα τη υπηρετική χώρα. Μάλιστα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προβλέπει 40 για Θεσσαλία και Λάρισα, ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και τι επόμενε ημέρε. Οι εκδρομής έτσι κατά χιλιάδε εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για τι καλοκαιρινέ του διακοπέ, με την κίνηση στα λιμάνια να είναι ιδιαίτερα Χιλιάδε επιβάτε φτάνουν σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαβρίο ώστε να ταξιδέψουν σε κάποιο ελληνικό νησί, με την πληρότητα στα πλοία για κυκλάδε να φτάνει το 90% ενώ για του υπόλοιπου προορισμού να κυμαίνεται στο 80%. Και ενώ οι Αθηναίοι φεύγουν, οι τουρίστε έρχονται. Με τι θερμοκρασίε φωτιά που σπάνε τα κοντέρ σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη, άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου μαζί με όσου Αθηναίου έχουν μείνει πίσω στην πρωτεύουσα επισκέπτονται τι παραλίε αναζητώντα λίγη δροσιά. Τώρα λίγο πριν κλείσουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε από τη σελίδα μας στο facebook αλλά και από το κανάλι μας στο youtube. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας η οποία εδώ στο Κόντρα είναι πρωταγωνιστής. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο.